Τα πήγες από εδώ, τα πήγες από εκεί, τελικά πάλι στο τσάς. Ούτε με φόρεμά μου δεν μπόρεσα να κάνω έτσι. Αχ, πού τη βρήκατε αυτή, καλέ. Την αγαπώ. Έκανα πρόβα μόνη μου, ξανά μόνη μου, όλο μόνη μου. Όλο μοναχή μου. Και νόμιζα ότι θα τραγουδήσει μαζί μου. Βάλτε καλέ φερμουάρ. Να σας πω για την Έφη Σαρή ότι της έγινε επίπληξη για ανάρμοστη συμπεριφορά και ότι θα δώσει κανονικά το παρόν και στο δεύτερο live με τον Τρίφωνα Σαμαρά. Ισχύει ότι σας έγινε επίπληξη για ανάρμοστη συμπεριφορά? Όχι. Τι έγινε ακριβώς? Απολύτως τίποτε. Έλα καλέ. Πάω πίσω για να μιλήσουν για σένα. Γιατί εγώ φέρω. Όχι καλέ. Μα εσύ διαγωνίζεσαι. Εσύ. Σχολιάστηκε ότι ήσασταν πολύ διαχειτικοί στο χθεσινό επεισόδιο. Ναι. Με διακρίνει αυτό νομίζω. Καλέ. Καλό. Μόνο για αυτό το σχολιάζει. Θέλω να... Αφού μιλάνε όλα για σένα, τι να κάνω. Έχω τρελαθώ. Δεν σου κρύβω ότι, Ναταλία μου, ότι υπήρχαν εισηγήσεις από και παίχτες να μην συνεχίσει η Έφη Σαρή, ότι δεν τους άρεσε όλο αυτό το σκηνικό και ότι σε εισαγωγικά αμαυρώνει την πολύ όμορφη εικόνα και ειδικά το πρεστής που είχαμε με τη Ζωσό Σαπουτζάκη που ήταν και η πιο δυνατή στιγμή νομίζω του σόου και έδωσε μεγάλο κύρος. Καλό θα είναι λοιπόν να κάποιος όταν κάνει τέτοιου είδους δηλώσεις, ξέρετε, κάπως υποστηρίζει με κάποιο τρόπο, γιατί ο καθένας μπορεί να βγει και αν λέει ό,τι θέλει, το πιστεύουμε, όχι. Πάντως οι παίκτες δεν έχουν κάποιο παράπονο από εσάς. Α, θέλετε να τους ρωτήσετε. Mm-hmm. Μπορώ να τους δέρνω, να τους χτυπάω, να τους μαλώνω, δεν ξέρω. Ούτε καλησπέρα δεν μου είπε. Έχω να σου πω. Πες καλησπέρα, δεν σπινάω, να τελειώνουμε. Πάντα ξεκινάνε από τον διαγωνιζόμενο. Να καλησπέρα. Να καλησπέρα είναι αυτή. Πες την καλησπέρα. Με την κυρία Βανδύ τι έγινε ακριβώς? Δεν ξέρω, δεν βλέπετε. Είχατε αναφέρει ότι δεν θέλετε να σας σχολιάσει, να σας κάνει κριτική. Πού το είχα αναφέρει αυτό? Δεν είχατε κάνει μια τέτοια δήλωση? Δεν θυμάμαι ακριβώς, γιατί κάνω πολλές δηλώσεις. Αλλά αν το είχα αναφέρει, ναι, δεν θα ήθελα, ας πούμε, γιατί εγώ, όχι από την κυρία Βανδύ, γενικώς, γιατί εγώ δεν κρίνομαι. Mm-hmm. Εγώ είμαι δασκάλα. Πραγματικά, βρήκε σε άνθρωπο που σε επισκιάζει στη σκηνή. Δεν το πίστευα ότι κανείς μπορεί να επισκιάσει εσένα. Στην αρχή που της είπατε ότι δεν σας είπε την καλησπέρα της, σας πείραξε όλο αυτό η συμπεριφορά της? Όχι, μου άρεσε πάρα πολύ μετά που είπε ότι τελικά βρέθηκε κάποιος καλύτερος αντικαταστάτης. Mm-hmm. Μάλλον όχι, κάτι πιο δυνατό από τον Τρίφωνα και μου άρεσε πάρα πολύ. Δηλαδή, με βρήκε εξαπίνης. Δεν φανταζόμουν ότι θα είχε μια τόσο ωραία απάντηση για μένα. Έχω, σε πάω, σε πάω. Αμέφη!